έτσι αποκατάσταση των απολειών της 13ης και 14ης σύνταξης. Κάλυψη όλων των ανέργων για όσο διαρκεί η ανεργία. Επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται το κράτος και οι εργοδότες. Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, να στείλουμε μήνυμα σε μεγαλοεργοδοσία, κυβέρνηση, κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό ότι είμαστε όρθιοι, ακούραστοι, ανίκητοι για να υπερασπιστούμε τη ζωή και τον μέλλον των παιδιών μας. Ότι δεν μας αρκούν τα ψίχουλα, αλλά διεκδικούμε τη ζωή μας ολάκερη. Σηκώνουμε ψηλά τις σημαίες του αγώνα, της μάχης, βέβαιοι ότι θα ξημερώσει η μέρα όπου οι εργάτες θα κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Τέρμα για τις αυτοπάτες, είμαι το κεφάλαιο. Μετά το τέλος της πορείας, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος θα κάνει παράσταση διαμαρτυρία στο νοσοκομείο και θα επιδώσει στον διοικητή τις υπογραφές που μαζεύτηκαν. Με αιτήματα, άμεση χρηματοδότηση στον τομέα υγείας, κατάργηση κάθε πληρωμής για φάρμακα και εξετάσεις, κατάργηση του 5 ευρώ στα νοσοκομεία, επαναλειτουργία του μαστογράφου στο νοσοκομείο του Πύργου και τέσσερα Παπανικολάου για κάθε ανασφάλιστη γυναίκα.